Δεν υπάρχει. Η μύγα είναι μέσα στο κτήμα. Δεν πληρώνει ο ψυχάδος. Μα το ξέρουμε. Να κάνει την εκτίμηση. Την εκτίμηση. Έλα, να σπίρω, θα σου πάρω εγώ κουβουλιά. Αυτό τελείωσε το. Αυτό τελείωσε. Δηλαδή είναι 100% ζημιά σε όλο του το κλίμα που έχει εδώ. Δεν σώζει κάτι εδώ πέρα, το πετά για οξοποιία κατευθείαν. Δυστυχώ. Μέσα στην καρδιά του κάμπου να είναι αυτά τα πράγματα εδώ. Και με νερό δίπλα. Και έχει το νερό, ξέρετε που είναι, στα 100 μέτρα. Αντρέπεται το νερό. Ναι, αλλά για πες μου τώρα, Χρήστο, πώς είναι δυνατόν αυτό να πάθει αυτή τη ζημιά και το δίπλα να είναι ακέραιο, χωρίς κανένα τα πιο αραιόρογα έχουν αντέξει λίγο στην υγρασία, τα πιο πυκνά, τα σαφίδια έχουν τα πιο βαριά, να το πούμε έτσι, έχουν τα πιο αραιόρογα, τα οποία κρατάνε κάτι. Εδώ, άμα δεις, έχει αρχίσει ήδη. Ναι. Και κάνει μία ναι. Σύψη ναι, ναι. Η ρόγα. Η οποία θα απλωθεί παραπέρα. Όχι, όχι, έχει μπει, έχει μέσα ναι. Είναι έχει, ήδη. Έχει πάει μέσα. Κάνει φωλιά δηλαδή. Ναι. Δημιουργείται η φωλιά και μετά. Τα εδώ τα σπασίματα που την τρώγεται αυτό που πας εδώ. Σε ένα ωραίο όργο θα πει το βλέπεις έτσι ωραίο και θα τις φέρνεις. Ναι. Το σκάσιμο που έχει εδώ που ξεκινάει εδώ. Δηλαδή τα μέσα εδώ. Δηλαδή απ' έξω το βλέπεις εντάξει. Δηλαδή το μέσα. Μέσα να. Συγγνώμη. Εδώ. Το οποίο είναι απότιστο, το οποίο είναι ατρίγητο, το είναι αυτό. Εδώ. Το βλέπεις δηλαδή από τη μία. Να το βλέπεις ότι νομίζω ότι είναι γερό. Δηλαδή δεν είναι μόνο η βροχή, είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Ας μπει εδώ πέρα να σε μπορώ να κάνει μια εκτίμηση. Είναι αρθιολογιά. Δεν παίρνει καν. Δεν υπάρχει. Είναι αυτό το λεγόμενο σύννεφο που είπαμε που έμεινε. Έμεινε στην περιοχή. Ναπολέον 88. Έβγαλε αναθυμίαση, η υγρασία έφτασε ψηλά. Εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο το χτήμα. Εδώ εμείς οι ίδιοι και κολλάγαμε. Με ένα και επίκαιρο θέμα είναι οι ζημίες των αγροτών στην περιοχή μας και όχι μόνο. Αυτή τη φορά στην κοινότητά μας βρίσκεται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ψυχογιός και ο κύριος Χαράλαμπος Κασίδης από το αριστερό χέρι. Ναι, αριστερά. Λοιπόν, όπου πραγματοποιήσαμε και ο κύριος Φάνης Κουρεμπές που βρίσκεται εδώ, συγχωριανός μας κιόλας και πρώην πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Ακόμα μία διαπίστωση ότι οι ζημιές στην περιοχή μας είναι μεγάλες. Συνεχίζεται, υπάρχει εξέλιξη των ζημιών. Ενημερώνουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κλιμάκια του ΕΛΓΑ που κάνουν αυτοψίες στα χωράφια. Ευελπιστούμε να υπάρχουν και γρήγορες και δίκαιες αποζημιώσεις. Να τονίσω ότι από την πρώτη στιγμή το πρώτο τηλεφώνημα που δέχτηκα ήταν από τον κύριο Ψυχογιό το μήνα Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, όταν πρώτο ανακοινώσαμε εδώ στην περιοχή τις πρώτες ζημιές και ήρθε μετά και η επερώτηση και στη Βουλή και σε ευχαριστώ, φίλε Γιώργο. Λοιπόν, η κάμερα έδειξε, κατέγραψε μάλλον και εσύ Γιάννη κατέγραψες και ακόμα μία φορά τις ζημιές. Εμείς ζητάμε δίκαιες αποζημιώσεις γιατί υπάρχουν ζημιές και δεν υπάρχουν τώρα ζημιές, υπάρχουν και από πριν ζημιές. Υπόλοιποι πρόεδροι, γιατί σήμερα ήταν μια συλλογική περιοδία και αυτοψία μαζί και με τον πρώην πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Κουρεμπέ, και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Κασίμη. Και επειδή δεν αρκεί μόνο να έρχονται τα ζητήματα στην Βουλή, που από την πρώτη στιγμή τα φέραμε και με ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί ακόμα και με δημόσιες δηλώσεις μας, ήρθαμε να τα δούμε και στην πράξη και να δηλώσουμε τις ενέργειές μας, τις κινήσεις μας, τις παρεμβάσεις μας και το επόμενο διάστημα. Η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Είναι τραγική εικόνα, μιλάμε για σχεδόν ολική καταστροφή και απορεί κανείς πώς αυτή η κοινωνία που είναι
κυρίως αγροτική, θα καταφέρει να βγάλει το χειμώνα. Εδώ λοιπόν έρχεται η τεράστια ανάγκη για την κρατική στήριξη και παρέμβαση, πιο αναγκαία από ποτέ. Είναι στα όρια του να φύγει από το χωράφι ο παραγωγός της περιοχής και στον Άσο και στο Λέχο και στο Περιγιάλι και σε άλλα σημεία του νομού. Και γι' αυτό το λόγο, εμείς από την πρώτη στιγμή, έχοντας και εμπειρία κυβερνητική, ζητήσαμε τρία βασικά πράγματα. Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις, όπως είπε και ο πρόεδρος, με ενίσχυση του προσωπικού του ΕΛΓΑ, όπως κάναμε εμείς ως κυβέρνηση, και με γεωπόνους και με εκτιμητές και με συμβασίους και με μόνιμους, για να σαρώσουν τον νομό και να δουν ακριβώς τις ζημιές και να δώσουν πραγματικές και δίκαιες αποζημιώσεις. Δεύτερον, να αξιοποιήσουμε και άλλα εργαλεία πέραν του ΕΛΓΑ που έχει τον προϋπολογισμό του, αλλά και από τον κρατικό προϋπολογισμό που βγαίνοντας από τα μνημόνια με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει. Και σίγουρα με εργαλεία όπως οι κρατικές ενισχύσεις, που το 2019 θυμάστε δώσαμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα των ζημιών που δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, είναι και οι τιμές που είναι απαράδεκτες, είναι τα προβλήματα με το νερό, είναι αίτια όπως παρατεταμένη ζέστη κτλ. Επομένως και de minimis και το Ταμείο Αρρωγής και ό,τι άλλο μπορεί να γίνει από ευρωπαϊκά και κρατικά χρήματα γενναιόδωρα για να στηριχθεί αυτή η ολική καταστροφή. Επίσης, αυτό που λέμε είναι ότι και οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν δώσει μεγάλο αγώνα, πρέπει να οργανωθούν συλλογικά για να διεκδικήσουν και τα δικαιώματά τους και στον δρόμο και στη Βουλή και παντού, αλλά και να μπορέσουν να φτιάξουν θεσμούς που να μπορούν να είναι πιο δυνατοί, πιο ανθεκτικοί και πιο μακροχρόνιοι στην παραγωγή τους. Επομένως, είμαστε εδώ, έχουμε ζητήσει συνάντηση από το Υπουργείο αυτή τη βδομάδα για να πάμε μαζικά εκεί σαν ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία Κορινθίας και με την παρουσία τη δική μου και να ζητήσουμε τα αυτονόητα, τα πολύ βασικά που πρέπει να κάνει ένα κράτος που αντί να στέλνει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια αλλού πρέπει να τα ρίξει στην παραγωγή, στον πρωτογενή τομέα που είναι αλυσίδα για την Κορινθία, για όλα τα επαγγέλματα. Και κλείνω επαναλαμβάνω λέγοντας ότι περιμένουμε και από τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν δώσει φοβερή μάχη για να μείνουν όρθιοι και είδαμε και χτήματα τα οποία είναι πολύ περιποιημένα με μερά και τη χειρότερη στιγμή ήρθε αυτή η καταστροφή, να δώσουν και αυτή τη μάχη στην πρώτη γραμμή, να οργανωθούν συλλογικά, αλλά πρέπει και το κράτος να τους δώσει τα εργαλεία. Διαφορετικά σε τέτοιες κρίσεις τεράστιες, δεν μπορεί μετά από αυτά που έχει περάσει ο αγροτικός κόσμος τα προηγούμενα χρόνια να σταθεί όρθιος. Ευχαριστούμε και πάλι για τη φιλοξενία. Να επισημάνουμε, τώρα σε διακόπτω το θέμα μου, να πρέπει να επισημάνουμε όμως και την αλλαγή κάποια στιγμή του καταστατικού έτσι, του ΕΛΓΑ, γιατί επιτέλους σταθμούς δεν έχουμε, μέτρησης θερμοκρασίας, τα έχω πει, τα έχω ξαναπεί, τα έχουν πει και οι προέδροι των άλλων κοινοτήτων, τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές, δεν γίνεται να βλέπουμε μετρήσεις από το ξυλόκαστρο, με θερμοκρασίες μέσα στον Πευκιά των 35 βαθμών και των 36 και να καίγεται ο τόπος εδώ και μπορεί και να έχει και 40 και 41 βαθμούς η βούβα εδώ πέρα στην περιοχή μας. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει με αυτό, να υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός, αν θέλετε, σε κάθε περιοχή μεγάλης εμβέλειας που υπάρχει η παραγωγή της σουλτανίνας, γιατί δεν ξέρουμε αν θα καλλιεργήσουμε αύριο κιόλας, έτσι. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει νερό. Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει το φράγμα. Δεν ξέρουμε πολλά. Είμαστε στον αέρα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κόσμος που πεινάει. Κόσμος που δεν ξέρει αν θα πληρώσει το γεωπόνο. Κόσμος που δεν ξέρει αν θα πληρώσει το νερό που αγόρασε. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στα όρια μας, έχουμε φτάσει στα όρια της φτώχειας, το τονίζω, γιατί ο Οκτώβρης είναι μπροστά και όταν λένε κάποιοι ότι κι αν δεν ζεσταθούν καλά να πάθουνε, λοιπόν, και να μην το προχωρήσω κι άλλο το θέμα πολιτικά, λοιπόν, θα μπορούσα και να δώσω μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό, λοιπόν, ενεργειακά δεν πάμε καθόλου καλά. Θα φτάσει το πετρέλαιο 2-2,5 ευρώ πόσο θα φτάσει και ποιος είναι αυτός ο αγρότης που θα γεμίσει το ρεζερβουάρ του για να πάει να φρεζάρει, για να πάει να καλλιεργήσει, να πάει να ρετήσει. Πώς θα ξεκινήσει λοιπόν η επόμενη χρονιά. Τα είδατε και μόνοι σας, όλα τα σταφύλια πεταγόντουσαν, τα είδατε, για οξοποιία, άλλος με 0,8, άλλος με 0,9, άλλος με 0,12 λεπτά,
δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Εξαγωγή δεν γίνεται. Οπότε, όταν λέμε είμαστε στα όρια της πτώχειας, είμαστε στα όρια της πτώχειας. Το είδατε με τα μάτια σας, δεν θα υπάρχουν χρήματα, όχι να ζεσταθούμε, δεν θα υπάρχουν χρήματα να φάμε πλέον. Πρέπει να τονίσετε και πρέπει να το δείτε στενά αυτό το θέμα. Η Κορινθία παράγει τα πάντα και θα φτάσουμε την Κορινθία. Έχουν φτάσει την Κορινθία γιατί εμείς είμαστε παραγωγοί. Εμείς παράγουμε. Έχουν φτάσει την Κορινθία σε σημείο να μην παράγει. Αυτά είχα να πω. Συγγνώμη για αυτή τη διάρκεια. Εγώ θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Κασίμη και στον κύριο Κορεμπέ που ήταν και για το φράγμα του Ασοπού ο πρώτος επί της δικής του θητείας ενεργοποιήθηκε και ξεχώρισε, αλλά και στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ που είχε κάνει στρατηγικές κινήσεις και για την αναθεώρηση του κανονισμού του, που όπως και το φράγμα του Ασοπού, έτσι και ο κανονισμός έχουν βαλτώσει από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και νομίζω ότι έχουν να πούνε πολύ σημαντικά πράγματα για την ανάγκη της επιβίωσης, όπως είπε ο Ναπολίτας. Την ανάγκη της επιβίωσης των παραγωγών που εκτός των άλλων έχουν και τις τράπεζες, να το πω και αυτό ο δικηγόρος, να τους παίρνουν τηλέφωνο, να τους εκβιάζουν τα funds και, και όλοι αυτοί οι οποίοι απαιτούν ακόμα και την πρώτη κατοικία των αγροτών και δεν υπάρχει καμία προστασία, αλλά και το γεγονός ότι κλείνουν οι τράπεζες Πειραιώς σε όλο τον νομό. Η πρώην αγροτική που πήγε στην Πειραιώς με τον τρόπο που πήγε, κλείνει τα καταστήματά της σχεδόν σε όλο τον νομό. Είναι δυστυχώς είδηση αυτή. Θα παλέψουμε να μην γίνει. Η κυβέρνησή μας τη ζητήθηκε να το κάνει, δεν τα έκλεισε. Όμως τώρα, όταν μια κυβέρνηση χρωστάει 400 εκατομμύρια, δεν μπορεί να κάνει πίσω. Εξαρτάται και γι' αυτό κλείνουν και τα καταστήματα και οι αγρότες έχουν και αυτό το πρόβλημα. Εκτός των άλλων. Πριν σχολείως, η κάλυψη απόλυτα. Δεν είναι σημερινό το πρόβλημα. Το σημερινό θα το λύσουμε ίσως και μόνοι μας. Το μελλοντικό είναι αυτό που μας ανησυχεί. Τέλος. Το μελλοντικό πρόβλημα έχουμε ξαναπεράσει ίσως και πιο δύσκολα. Ο Χρήστος Αγγελόπουλος, όπως και τα παιδιά παραγωγή, το ξέρουμε καλύτερα. Και ο Φάνης ο Κουρέμπες, γιατί πέρα από το αξίωμα που είχε κάποια στιγμή, ήταν και παραγωγός. Έχουμε ξαναπεράσει πολύ δύσκολα, έτσι Χριστό. Λοιπόν, όμως είχαμε το αγάθο που λεγόταν νερό, είχαμε τα φτερά, τα ξανανοίξαμε. Τώρα δεν υπάρχει ψυχολογία. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει διάθεση του προϊόντος, δεν υπάρχει νερό, στερέψαμε τα πάντα. Η δεξαμενή που δείξατε εκεί πέρα επάνω, αυτή, αν ξέρατε με τι κόπο γέμιζε το καλοκαίρι, με τι κόπο ο Ναπολέων και οι πρόεδροι του Δημοτήτων και του Περιαλίου και του Λεχαίου και τι αγώνα κάναμε και ποιους, τέλος πάντων, παρακαλέσαμε, χίλιο παρακαλέσαμε για να γεμίζει αυτή η δεξαμενή εκεί πέρα, δεν μπορώ να βλέπετε πόσο μαύροι είμαστε στο πρόσωπο και εγώ και αυτός και η παραγωγή. Καταλαβαίνετε λοιπόν το τι αγώνα έχουμε κάνει για να φτάσει αυτή η παραγωγή και εν τέλει να καταλήξει στη γούβα. Αυτό που είδατε γούβα είναι. Δεν είναι παραγωγή. Είναι γούβα. Δεν θέλουμε τη γούβα. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε και εμείς και τα παιδιά μας. Εμείς, σαν πιο μεγάλοι, ίσως και να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Όμως, τα παιδιά μου που μείναν στην αγροτική παραγωγή, τι να τους πω εγώ. Τι να τους πω εγώ που πάνε κάθε μέρα στη γούβα και πετάνε στα φιλιά, που όλο το καλοκαίρι τα κρεμάγαμε με 40 βαθμούς θερμοκρασία. Μόνο με τα πίπουλα δεν τα περάσαμε. Μόνο με το πίπουλο δεν έχουμε πει μέσα στα χτήματα. Ρωτήστε τον παραγωγό θέλετε. Αν είδατε ένα χτήμα το οποίο δεν ήταν σωστά καλλιεργημένο, να πούμε ναι. Αυτά που ακούγαμε λοιπόν πριν κάποια χρόνια, ότι γινόταν σε περιοχές άλλες, να μην ονομάσουμε, δυστυχώς, και γελάγαμε και λέγαμε, έλα μωρέ, και τι έγινε τώρα το άλλο χωριό, και τι με νοιάζει εμένα. Και όμως αυτή τη στιγμή δεν χτύπησε μόνο την περιοχή αυτή, χτύπησε όλο τον νομό. Ας έρθουμε λοιπόν οι υπεύθυνοι να δούμε του χρόνου με τι θα γεμίσει η Αθήνα. Ποιος θα παράγει να πάει να φάνε. Όχι μόνο το σταφύλι. Ντομάτες. Τα πάντα. Έτσι. Τα πάντα. Γιατί πιστεύω από αυτά που ακούμε τουλάχιστον δεν προχωράει, δεν πάει τίποτε μα τίποτε καλά. Ας έρθει λοιπόν οποιοδήποτε, είτε είναι η κυβέρνηση, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι ό,τι είναι, να μας πει του χρόνου με τι θα φορτώσει το αυτοκίνητο ο κάθε έμπορας να τον ονομάσει στην Αθήνα. Και με τι θα έρθει συνάλλαγμα στην Ελλάδα. Όπως κάναμε και σε άλλες περιοχές του νόμου, για να διαπιστώσουμε με τα δικά μας μάτια το μέγεθος της ζημιάς που έχει γίνει στην αγροτική μας παραγωγή. Όπως είπαν νωρίτερα, η παραγωγή είναι σχεδόν ολοκληρωτική και χρειάζονται άμεσα μέτρα αντιμετώπισης αυτής της κρίσης η οποία θέτει σε αμφισβήτηση την ίδια την βιωσιμότητα της τοπικής γεωργίας και προφανώς των οικογενειών των ίδιων των παραγωγών.
Η κυβέρνηση πρέπει επειγόντως αφενός να καταγράψει τις ζημιές και αφετέρου να πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των ζημιών με εργαλεία πολιτικής, τα οποία τα έχει στη διάθεσή της, όπως παραδείγματος χάρη το Ταμείο Κρατικής Αγωγής, το οποίο μπορεί να χρηματοδοτήσει από το κρατικό προϋπολογισμό και να στηρίξει με τις αποζημιώσεις τους ίδιους παραγωγούς. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, τόσο οι οικογένειες όσο και η τοπική γεωργία θα βρίσκονται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο επιβίωσης. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και εμείς ως κόμμα εννοείται ότι τόσο στη Βουλή όσο και με παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε θα διεκδικήσουμε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άμεσα. Όμως, όπως είπε ο Πρόεδρος νωρίτερα, πρέπει κανείς να δει και την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα απαιτεί μια σειρά παρεμβάσεις, διότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και θα επηρεάζει πλέον από εδώ και στο εξής διαρκώς την παραγωγή με σοβαρές συνέπειες και στο εισόδημα αλλά και στην επιβίωση των ελληνικών προϊόντων στις αγορές. Γιατί αυτό είναι το άλλο ζήτημα. Δηλαδή, πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε παρόντες και τα επόμενα χρόνια. Εδώ λοιπόν απαιτούνται σοβαρές αλλαγές. Μόνο αναφορά θα κάνω στην ανάγκη αλλαγών στον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Φαντάζομαι ότι ο ίδιος ο Φάνης ο Κουρεμπές θα αναφερθεί ειδικότερα σε αυτό. Αλλά πρέπει να αναπτύξουμε και μια σειρά εργαλεία πολιτικής τα οποία θα στηρίξουν το μέλλον της τοπικής γεωργίας. Από την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και τη χρηματοδότηση της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών σε μέτρα πολιτικής τα οποία θα προστατεύουν τον παραγωγό από τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Είτε είναι μέτρα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, είτε μέτρα τα οποία θα μπορούσε και ο ίδιος ο κρατικός προϋπολογισμός να στηρίξει, πάντα εννοείται βέβαια στα πλαίσια ενός συνολικού πακέτου μέτρων πολιτικής. Εμείς λοιπόν θα είμαστε παρόντες, Πρόεδρε, γιατί κατανοούμε τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, έχουμε χειριστεί προβλήματα του αγροτικού κόσμου ως κυβέρνηση και νομίζω ότι και με τη δικιά σας την στήριξη και την αγωνιστικότητα, την συλλογικότητα, θα μπορέσουμε να δούμε μια επόμενη μέρα στην τοπική μας γεωργία και στην ελληνική γεωργία γενικότερα. Γιατί όπως ξέρετε, βιώνουμε πολλαπλές κρίσεις, την κρίση της πανδημίας, την κλιματική κρίση, τώρα την κρίση του πολέμου, που όλα αυτά έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις και στο κόστος παραγωγής το οποίο έχει εκτιναχθεί, αλλά και στην παρουσία των προϊόντων μας στις αγορές. Έχουμε καλή δύναμη, εμείς θα είμαστε πάντα αλλογοί στην προσπάθεια. Ξεκολλήσαμε το φράγμα του προσωπού, ξεκίνησε ο εργολάβος να δουλεύει εντατικά, εξασφαλίσαμε επιπλέον χρηματοδότηση 12,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ και ευελπιστούμε ότι η κυβέρνηση θα αντιληφθεί επιτέλους ότι το φράγμα πρέπει να ολοκληρωθεί και να ολοκληρωθεί και το αρδευτικό δίκτυο επιταχύνοντας τις διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνει αυτό. Εν τω μεταξύ όμως, επειδή όλα αυτά θα πάρουν χρόνο, εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση για εναλλακτική λύση με την ολοκλήρωση του φράγματος, γιατί το φράγμα ως φράγμα θα ολοκληρωθεί σύντομα. Προχωράει. Όμως αυτό που αμφισβητείται από πλευράς του χρονοδιαγράμματος είναι πότε θα μπορέσει να γίνει η δικτύωση. Εμείς λοιπόν έχουμε καταθέσει εναλλακτική πρόταση, την οποία είχαμε μελετήσει σε συνεννόηση με την περιφέρεια στη διάρκεια της διακυβέρνησής μας, η οποία προέβλεπε έναν εξυγχρονισμό του δικτύου του ΑΟΣΑΤ και τη σύνδεση του φράγματος σε μεταβατική φάση με το δίκτυο του ΑΟΣΑΤ. Αυτό προφανώς απαιτεί παρεμβάσεις, ενέργειες, τις οποίες ενώ έχουμε θέσει υπόψη και της περιφέρειας και των τοπικών αρχών και της αντιπεριφέρειας, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να προχωράει καμία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Θα επιμείνουμε σε αυτό, επεξεργαζόμαστε περισσότερο την ίδια πρόταση για να κερδιθεί χρόνος για να μην καταστραφεί η τοπική γεωργία. Τα λέω αυτά διότι αυτό σημαίνει ότι η πολιτική εκ του αποτελέσματος κρίνεται και όχι εκ των υποσχέσεων. Εμείς λοιπόν κάνουμε ενέργειες για να έχουμε αποτελέσματα και σε ό,τι μας αφορά προς αυτή την κατεύθυνση θα κινούμαστε πάντα. Πέσα το πρόβλημα εδώ στην περιοχή με τις παραταμένες
σπαραταμένους καύσονες και την έλλειψη νερού. Και επειδή οι ζημιές που προκλήθηκαν είναι εκτός ασφαλιστικού κανονισμού του ΕΡΓΑ, καταθέσαμε ήδη πρόταση από την αρχή πώς μπορεί να πληρωθεί και να μπορέσει να πληρώσει το εισόδημά του ο παραγωγός. Το δεύτερο που καταθέσαμε είναι λόγω της εμπορίας που υπόθηκε πριν, ένα κονδύλι μέσω de minimis να καλυφθεί και εκεί η απώλεια εισοδήματος. Όλα αυτά τα είπαμε δημόσια και μάλιστα έχουμε ζητήσει και το ίδιο Γιώργος Ψυχογιός συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Γεωργαντά, για να τα θέσουμε και να τα κουβεντιάσουμε και μαζί του και με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Οι προτάσεις αυτές έχουν συζητηθεί και με την υπηρεσιακή δομή του ΕΛΓΑ κατά πόσο μπορούν άμεσα να υλοποιηθούν. Άρα δεν πετάμε πυροτεχνήματα στον αέρα. Και έχει να κάνει και με την αγωνία μας, επειδή ζούμε εδώ, να συνεχίσει να υπάρχει παραγωγή πρώτον στον ομό και δεύτερον, με τη δεύτερη μας αγωνία, μετά τις εκλογές, όποτε και να γίνουν, ως επόμενη κυβέρνηση, να βρούμε κάτι πάνω στο οποίο να μπορούμε να χτίσουμε. Γιατί έτσι όπως πάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα βρούμε απολύτως τίποτα για να χτίσουμε. Επειδή υπόθηκε, να πω ότι σαν ΣΥΡΙΖΑ Αγροτική Συμμαχία και σαν Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο έχω την ευθύνη πανελλαδικά, έχουμε δεσμευτεί ότι μέσα στον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξει ο κανονισμός ασφάλισης του ΕΛΓΑ, θα συμπεριλάβει και τα καινούργια αίτια από την κλιματική αλλαγή, το πόσο θα είναι το ασφάλιστο, θα είναι το ίδιο, θα είναι κλιμακωτό, είναι μια πιο εξειδικευμένη κουβέντα, την οποία είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε και την κάνουμε σε συναντήσεις με παραγωγούς. Αυτό όμως που θέλω να επισημάνω και υπόθηκε και διαστόματος Αλέξη Τσίπρα είναι ότι η πρότασή μας λέει ότι θα πρέπει να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση της πολιτείας στον ΕΛΓΑ, η επιχορήγηση της πολιτείας στον ΕΛΓΑ, μέχρι τις διμερούς χρηματοδότησης. Δηλαδή, όσα δίνουν ασφαλιστικές εισφορές οι αγρότες, άλλο τόσο προοπτικά να δίνει και το ελληνικό δημόσιο, έτσι ώστε να υπάρχει το περιθώριο και να μην υπάρχει οικονομική δυσχέρεια που ακόμα και φέτος, 2022, επιτρέψτε μου, χωρίς να θέλω να γίνω μάτης κακών, δεν ξέρουνε, όχι εμείς που δεν είμαστε στην κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρει η κυβέρνηση και το Υπουργείο, αν για τις καλυπτόμενες ζημιές φτάσουν τα χρήματα που έχει ο ΕΛΓΑ. Μακάρι να φτάσουν, μακάρι να μην έχουν άλλες ζημιές για να μπορέσουν να φτάσουν και να καλυφθούν όλη η παραγωγή, αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθούν και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εδώ είμαστε, το είπαν και οι δύο σύντροφοι, ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε το Υπουργείο για να δώσει λύση, γιατί δεν είναι μόνο τα ίδια που υπόσχονται σε εσάς εδώ. Χθες ήμουνα σε ένα κανάλι της Κοζάνης τηλεφωνικά. Δυστυχώς τα ίδια υποσχέθηκαν και στην Καβάλα και σε άλλες περιοχές και ακόμα οι άνθρωποι περιμένουν. Πρέπει να γίνουμε συγκεκριμένοι και αποτελεσματικοί για να επιβιώσουμε όλοι. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.